Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου». Συζητάμε για νεότερες τεχνικές σε διάφορα ορθοπαιδικά προβλήματα. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος. Για πρώτη φορά στην εκπομπή «Πάνω απ' όλα η υγεία μου» είναι ο κύριος Νικόλαος Κοκαλάς, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός, διδάκτορ του Πανεπιστημίου των Αθηνών και πρέπει να πούμε παράλληλα ότι είναι και συνεργάτης της Βιοκλινικής Θεσσαλονίκης, πρώην Γαλλινός. Κύριε Κοκαλά, μιλήσαμε στο πρώτο μέρος και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κοπηλασία. Ναι, να το πούμε και αυτό, είναι πολύ βασικό. Κύριε Κοκαλά, στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για την συντηρητική θεραπεία μέσω PRP και επίσης μιλήσαμε για τις αρθροσκοπήσεις και ποιες είναι οι ενδείξεις ουσιαστικά των αρθροσκοπήσεων. Μιλήσαμε για τον νόμο ποδοκνημική γόνατο. Τώρα, πότε οδηγούμαστε στην αρθροπλαστική, ποιες είναι οι ενδείξεις και τι είναι η αρθροπλαστική? Να πούμε πρώτα τι είναι η αρθροπλαστική. Ναι, ας πούμε πρώτα αυτό. Η αρθροπλαστική επί της ουσίας βγάζουμε το καταστραμμένο χόνδρο από την άρθρωση και βάζουμε τεχνικά εχτεύματα έτσι ώστε να αποκαταστήσουμε το εύρος της, το λειτουργικό της εύρος και να φύγει ο πόνος από την καταστραμμένη, από το χόνδρο. Πότε οδηγείστε στην αρθροπλαστική εσείς, πότε κάνετε αρθροπλαστικές? Υπάρχουν δύο δρόμοι, θα έλεγα. Είναι όταν ο ασθενής έρχεται έτοιμος, μια καταστρεμμένη δηλαδή άρθρωση ήδη, είτε έχει κάνει άλλες θεραπείες και έχει αποτύχει, είτε το άφησε το πρόβλημα πολύ, με αποτέλεσμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου, έχει ήδη μια καταστρεμμένη άρθρωση. Δυστυχώς. Δεν μπορώ τότε να τον συστήσω ή να τον παροτρύνω να ακολουθήσει τις προηγούμενες μεθόδους που αναφέραμε. Έχετε έτοιμος για αρθροπλαστική. Είναι μια καταστραμμένη άρθρωση. Σε αυτή την περίπτωση δεν κάνετε συντηρητική. Το ξέρει ο ίδιος ήδη. Το ξέρει, ναι. Γιατί πονάει. Και χωρίς να κινείται. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά, θεωρώ. Πονάει και ώρες, άλλες ώρες, πονάει το βράδυ. Με λίγη φόρτιση της άρθρωσης ξεκινάει να πονάει. Οπότε εκεί νομίζω ότι δεν έχουν θέση πλέον οι προηγούμενες θεραπείες που αναφέραμε για τα PRP και τις αρθροσκοπήσεις. Και αναγκάζεται να είναι κινητοποιημένος και από εκεί καταλαβαίνει. Πρέπει να δώσουμε μια λύση για να ξαναδραστηριοποιηθεί και να ζήσει πάλι. Γιατί εγώ αυτό έλεγα και στους ασθενείς με τον κορονοϊό τώρα, ότι δεν έχουμε τραυματισμούς γιατί δεν ζούμε. Αυτά τα δύο χρόνια με την καραντίνα ουσιαστικά μειωθήκανε πάρα πολύ οι τραυματισμοί. Ήταν μια απόδειξη μεγάλη αυτή. Έτσι, πραγματικά, έχετε δίκιο. Η ορθοπαιδική είναι συνυφασμένη με τη ζωή και με τη δράση. Έτσι λοιπόν φτάνουμε. Έρχεται ο ασθενής, έχει μια καταστραμμένη άρθρωση, θα του συστήσω λοιπόν. Είτε μιλάμε για γόνατο, είτε για ισχύο, είτε για ώμο. Αρθροπλαστική. Θα πάμε μετά επιμέρους να πούμε. Ας ξεκινήσουμε από το γόνατο, έτσι, που είναι το πιο συχνό. Η αλήθεια είναι ότι οι ασθενείς τι κάνουνε, προσπαθούν όλο να το πηγαίνουν πιο πίσω. Κανένας δεν θέλει να μπει σε μια διαδικασία. Φοβούνται. Για ποιο λόγο φοβούνται? Είτε γιατί έχουν ακούσει από άλλους φίλους τους ότι έχουν αποτύχει, είτε γιατί φοβούνται μια περιπέτεια, να μπουν σε μια περιπέτεια. Εγώ έρχομαι να τους πω σήμερα ότι τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες δεκαετίες. Έχουμε στη φαρέτρα μας την τεχνολογία. Η τεχνολογία μας έχει φέρει την πλοήγηση. Την ακούμε βέβαια στο διαδίκτυο και από πολλούς συναδέλφους, ρομποτική πλοήγηση. Δεν είναι τόσο σωστό. Είναι πλοήγηση όμως διαχειρητική. Αυτή η πλοήγηση διαχειρητική μας βοηθάει την ώρα του χειρουργείου να έχουμε καλύτερη επίγνωση των εφυτευμάτων στις γωνίες τις οποίες θα τα εφυτεύσουμε, θα τα βάλουμε, έτσι ώστε να έχουμε μια σωστή ευθυγράμμιση του σκέλους στο γόνατο συγκεκριμένα μιλώντας και έτσι να περιορίσουμε αποτυχίες του παρελθόντος όταν δεν έμπαιναν τόσο σωστά τα εφυτεύματα. Αυτό ακόμα μας βοήθησε στο να μην χρειάζεται να κάνουμε τόσο μεγάλη προσπέλαση, να ανοίξουμε τόσο πολύ το γόνατο όπως παλιότερα. Και ο συνδυασμός αυτών και η
η βελτίωση των ενισθηλογικών φαρμάκων που είπαμε πριν. Που είχαμε, με τους περιφερικούς αποκλεισμούς. Μπορείτε να το ξαναπείτε αυτό για να το ξανακούσει ο κόσμος. Με τους περιφερικούς αποκλεισμούς που έχουν φέρει οι αναισθησιολόγοι μας. Όλα αυτά σε συνδυασμό έχουν κάνει σήμερα μια ολική γόνα τους να έρχεσαι το πρωί και το βράδυ να περπατάς. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια επίτευξη που δεν υπήρχε παλιότερα. Όταν μπορείς και γυρίζεις σπίτι σου λειτουργικός. Έστω με μια βακτηρία, μπαστούνι μην το λέμε. Αλλά λειτουργικός. Μπορείς να πας για την ατομική σου υγιεινή, να συνεχίσεις τη ζωή σου κανονικά στο σπίτι και μέσα σε 15 ημέρες να μην έχεις τίποτα. Να είσαι καλά και να λες, αυτό βλέπω στους ασθενείς, να λένε όλοι, γιατί δεν το έκανα πιο πριν. Αυτό το λένε όλοι. Ναι, το λένε όλοι. Ναι, ισχύει αυτό. Κύριε Κοκαλά, πονάει ο ασθενής μετά την επέμβαση, για πόσο χρονικό διάστημα, γιατί πρέπει να πούμε να τα πούμε, πράγματα να όπως πούμε είναι. Αλήθειες, ναι, να πούμε αλήθειες. Ακριβώς. Οι ασθενείς στην κλινική δεν πονάνε ποτέ. Ποτέ. Πραγματικά δεν πονάνε, λόγω, ξαναλέω, των ανισιολογικών φαρμάκων, των νεότερων μεθόδων προσπέλασης από εμάς τους ορθοπαιδικούς χειρουργούς. Έχουμε νέες προσπελάσεις, δεν κόβουμε τα μαλακά μόρια όπως κόβαμε, μικρότερες τομές, βοήθεια με πλοήγηση, ξαναλέω, διαχειρητική. Αυτά όλα βοηθούν στο να μην πονάνε στην κλινική. Όταν επιστρέφουν σπίτι, σαφώς υπάρχει κάποιος πόνος, γιατί δεν έχουμε τα ενδοφλέβια φάρμακα, αλλά αυτός ο πόνος είναι εύκολα διαχειρίσιμος. Είναι υποφερτός, έτσι. Εύκολα διαχειρίσιμος με κοινά αναλγητικά. Ναι. Νομίζω ότι όταν παίρνεις κοινά αναλγητικά πριν το χειρουργείο και ξαναγυρίζεις σπίτι σου με κοινά αναλγητικά, αλλά με την προοπτική και την ελπίδα ότι σε 10-15 μέρες έχουν τελειώσει φυσικά, όλα. Φυσικά, αισθάνεσαι νομίζω αισιοδοξία. Νομίζω ότι δεν έχει κάποια σχέση το ένα με το άλλο. Συνήθως στο μήνα έχουν τελειώσει όλα. Σαφώς με κάποια φυσικοθεραπεία, με κάποια βοήθεια. Χρειάζεται πάντα φυσικοθεραπεία ή υπάρχουν και περιπτώσεις ίσως που δεν χρειάζεται. Στο ισχύο δεν χρειαζόμαστε. Ναι. Στο ισχύο συνήθως δεν χρειαζόμαστε. Στο γόνατο και στο νόμο χρειαζόμαστε. Στο γόνατο γιατί από τα τρία θεωρώ ότι πονάει περισσότερο. Έτσι είναι αυτή η άρθρωση. Έτσι είναι η άρθρωση, βέβαια. Δεν είναι και εύκολη η άρθρωση στο γόνατο. Όταν κάτι πονάει, ο ασθενής φοβάται να το κουνήσει και εκεί έρχεται ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή. Να τον βοηθήσει, να τον παροτρύνει, να τον παροκινήσει. Να τον κινητοποιήσει ουσιαστικά να τον κινητοποιήσει, από ό,τι να κάνει ασκήσεις, ασκησιολόγιο και νοσοθεραπεία έτσι να επιστρέψει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η ολική γόνατος, σήμερα με την πλοήγηση, εγώ συγκεκριμένα χρησιμοποιώ τα γιαγιά πήξη. Πείτε μας τι σημαίνει αυτό. Αυτά είναι νεότερα πολύ. Τα προηγούμενα χρόνια υπήρχαν. Είναι πιο συγκεκριμένα μεγάλα γυαλιά τα οποία τα φοράτε στη διάρκεια της επέμβασης. Στη διάρκεια της επέμβασης συνδέονται με ένα λάπτοπ. Ναι. Αυτό βοηθάει στο καταρχήν στο ότι είναι φορητά. Μπορούμε σε οποιαδήποτε κλινική να τα χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα. Δεν έχει σχέση η κλινική στην οποία χειρουργούμε. Μάλιστα. Μας δίνει διαχειριστικά πληροφορίες και για τον άξονα του σκέλους και για τη βλεσότητα, ερευότητα του γόνατος. Ουσιαστικά παίρνει, έχει πάνω του κάποια γυροσκόπια, παίρνει το κέντρο περιστροφής του ισχύου όσον αναφορά και από εκεί και πέρα μέσα σε ένα γρήγορο πρωτόκολλο των 10 λεπτών έχει πάρει ο υπολογιστής αυτά που χρειάζεται έτσι ώστε να με πληροφορεί εμένα στη διάρκεια του χειρουργείου να μου δίνει εικόνα για τη ρευότητα βλεσότητα του γόνατος, για την ευθυγράμμιση του σκέλους. Έτσι ώστε εγώ να καταφέρω να κάνω καλύτερη δουλειά. Να τις αξιοποιήσετε και να κάνετε καλύτερη. Θέλω εδώ να τονίσω ότι όταν λέμε ρομποτική πλοήγηση, που χρησιμοποιούν και άλλοι συνάδελφοι, το ρομπότ, ακόμα και το μάκο, αυτά όλα χρησιμοποιούν αυτά τα γυροσκόπια. Όλα χρησιμοποιούν και δίνουν τις ίδιες πληροφορίες στον χειρουργό. Κανένα ρομπότ δεν χειρουργεί. Ο χειρουργός χειρουργεί. Αυτός κάνει την προσπέλαση, αυτός φτάνει στο όστο. Και εκεί μετά έρχεται η διαφορά ανάλογα την εταιρεία και ανάλογα αν μιλάμε για ρομπότ όπως το Μάκο, ότι κατεβαίνει ο μοχλοβραχίωνας. Μάκο, Μέικο, όπως λέγεται, Μάκο. Ή αν μιλάμε για τα γυαλιά πήξη που χρησιμοποιώ εγώ, που δεν έχει κάποιο μοχλοβραχίωνα, δεν είναι κάτι τέτοιο. Αλλά θέλω να τονίσω ότι και στα συνέδρια που πάμε είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει debate μεταξύ των πλοηγήσεων και των ρομπότ. Ναι, ποιο είναι καλύτερο. Ποιο βοηθάει, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα. Υπάρχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, σαφώς, κύριε Κοκαλά. Ακριβώς. Γιατί ένα ρομπότ για να στηθεί και να γίνει ένα χειρουργείο έχει αυξάνει κατά πολύ ο χρόνος του χειρουργείου. Κανένας δεν θέλει να έχει μακρό χρόνο χειρουργείο για τον ασθενή του. Γι' αυτό βγήκαν αυτά τα
μικρότερης, ας πούμε, δεν χρειάζεται τόσο αύξηση χρόνου στην τοποθέτηση. Είναι πιο εύκριστα ουσιαστικά από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι πιο εύκριστα. Ναι. Κανένας δεν θέλει ο ασθενής του να είναι 4 και 5 ώρες σε ένα χειρουργείο. Συνολικά αντιλαμβάνεσαι ότι το σοκ είναι μεγαλύτερο, αχώνεται, ζορίζει ο οργανισμός του. Ύστερα τα μεγάλα ρομπότ χρειάζονται σταθερούς, κάνουμε και άλλες δηλαδή οπές στο σώμα για να πάρει ως οδηγούς. Αυτά ήρθαν τώρα ως πιο εξελιγμένα, έτσι ώστε να μην χρειάζεται επιπλέον το ΜΕΣ για να πάρει τα δεδομένα της άρθρωσης του ασθενή. Πιστεύω πως γίνεται κατανοητό έτσι όπως το λέτε. Αυτό το εφαρμόζεται στη βιοκλινική, και στο Γαλλινό, πριν, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Χρειάζεται, είναι καθαρά θέμα γιατρού και εταιρείας και όχι θέμα κλινικής. Μάλιστα. Είναι φορητά. Ναι, είναι φορητά. Δηλαδή μετακινούνται. Δεν είναι θέμα κλινικής, είναι θέμα γιατρού. Πάντως σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι ένα debate στα αρθροπαιδικά συνέδρια. Αν είναι το ένα ή το Γιατί άλλο ακούγονται καλύτερο. Και το ένα και το άλλο. Σίγουρα εγώ έχω κάνει εκπομπές και για τα δύο. Ως τώρα, ναι. Το σίγουρο είναι ότι ακόμα και με την κλασική μέθοδο να γυρίσουμε πιο πίσω, στους 6 μήνες δεν υπάρχει καμία διαφορά αν μπουν σωστά τα εφυτεύματα. Σαφώς υπάρχει μια μεγάλη διαφορά άμεσα, αυτό που λέγαμε πριν, γιατί τον ασθενή τον ενδιαφέρει και το άμεσο. Τι να το κάνει ο ασθενής. Τον ενδιαφέρει και το γρήγορο. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ, αυτό είναι σίγουρο. Θεωρώ ότι όποιος χρησιμοποιείται το ένα ή το άλλο, το δίνει αυτό στον ασθενή του, το άμεσο. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι αυτά έχουν μεγαλύτερο πλεονέκτημα στην ευχρηστία και από την πλευρά του χειρουργού και ότι ο ασθενής δεν παραμένει τόση ώρα στο χειρουργείο. Ούτε γίνονται και επιπλέον τομές. Εσύ σίγουρα, γιατί εφαρμόζετε και τη μέθοδο, άρα γνωρίζετε καλύτερα και τα πλεονεκτήματα και την ανάρρωση μετά των ασθενών, μετά από μία επέμβαση, πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται και όλα αυτά. Θα έλεγα ότι εδώ στην Ελλάδα είμαστε λίγο πίσω σε άλλα πεδία και όχι τόσο τεχνολογικά στην Αμερική. Που έτυχε να πάω με υποτροφία όταν πήγαμε για το HSS, θυμάμαι ότι είχαν γκρουπ ασθενών, οι οποίοι ήταν ο ένας πιο μπροστά από τον άλλον στην εξέλιξη, ώστε να βλέπει ο ένας ασθενής τους ασθενείς του ίδιου χειρουργού στο επόμενο στάδιο. Πολύ γιατί καλό. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη απάντηση για τον ασθενή. Τι γίνεται στον ένα μήνα, τι γίνεται στους δύο μήνες. Φέρνουν τους ασθενείς τους και κάνουν group therapy, το λένε, έτσι. Και γνωρίζονται και βλέπουν τι σημαίνει ολική γόνατος, τι σημαίνει ολική ισχύ και πώς είναι μετά. Είναι κάτι που λείπει από την κουλτούρα μας, σε εμάς. Να γνωρίσει ένα ασθενή στον ασθενή. Αυτό είναι ό,τι καλύτερο, ό,τι καλύτερο. Τώρα, σε σχέση με τα εμφυτεύματα, γιατί κάποιοι ασθενείς είχαν απορία και γι' αυτό. Δηλαδή, τα εμφυτεύματα, τα υλικά μπορούμε πόσα να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό. Πόσα χρόνια κρατάνε. Και γενικά μια τέτοια επέμβαση, όπως λέτε εσείς, που τη θεωρείτε πως έχει περισσότερα πλεονεκτήματα σε σχέση με το γόνατο. Πόσο καιρό μπορεί να κρατήσει, θα γίνει μία φορά και τέλος, ή πρέπει να ξαναγίνει αναγκαστικά, ή πρέπει να γίνει διόρθρωση. Τώρα σας τα είπα όλα μαζεμένα. Ή πρέπει να γίνει στο ένα γόνατο πρώτα και μετά στο άλλο, αν έχει πρόβλημα. Να τα πούμε λίγο και αυτά. Σίγουρα μπορώ να σας πω ότι τώρα ξαναχειρουργούμε τα υλικά που μπήκαν το 1995. Δηλαδή σίγουρα μας έχουν πάει 25 με 27 χρόνια τα προηγούμενης γενιάς εφυτεύματα. Τα σημερινά, δεν μπορεί κάποιος να πει με σιγουριά πόσο θα πάνε, αλλά το θεωρητικά θεωρούμε ότι προσβλέπουμε ότι θα αντέξουν περισσότερο. Πάνω από 25 με 27 χρόνια τα σημερινά. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει αυτό να σκέφτεται ένας ασθενής. Γιατί όταν έχεις το πρόβλημα αυτό πραγματικά και δεν κινείσαι και χάνεις από τη ζωή σου και είσαι μόνο 50, τι θα γίνει. Θα περιμένεις ως τα 60, ως τα 65 για να χειρουργηθείς. Νομίζω ότι αυτό δεν πρέπει να απασχολεί τον ασθενή, όσο χρόνο και να είναι, αν έχει μια καταστραμμένη άρθρωση. Εγώ τον πιο νέο ασθενή που έχω κάνει αρθροπλαστική ισχύου, μπορεί να μας ακούει σήμερα, είχε μια καταστρεμμένη άρθρωση και είναι 46 χρονών. Πάρα πολύ νέος. Λόγω παχυσαρκίας, λόγω μετατραυματικού εξαρθρήματος από ατύχημα μηχανάκι που είστε 17 του. Πολύ συμβαίνουν και αυτά σε νεότερες ηλικίες. Τι θα έκανε δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, θα περίμενε να γίνει 60 για να μην ξανακάνει χειρουργείο. Φυσικά με συζήτηση, φυσικά να καταλάβει ότι θα ξαναχειρουργηθεί σίγουρα στα 70 του ενδεχομένως. Αλλά νομίζω ότι θα έχει μια καλή ζωή ως τότε. Θα έχει καλύτερη ποιότητα, οπωσδήποτε. Άρα λοιπόν, τώρα, εάν γίνει το ένα γόνατο, μπορεί να γίνει και το άλλο, γίνονται και τα δύο σαφώς παράλληλα. Σαφώς υπάρχουν και συνάδελφοι που τα κάνουν και παράλληλα. Τον ίδιο χειρουργικό χρόνο. Εγώ λίγο είμαι αντίθετος σε αυτή τη λογική.
Γιατί θεωρώ ότι πάντα πρέπει να κάνουμε το λιγότερο δυνατό να μην κινδυνεύσει ο ασθενής μας ή τουλάχιστον να μειώσουμε τις επιπλοκές, τους κινδύνους. Mm-hmm. Όλες οι επεμβάσεις. Ακόμα και αν είναι νέο το άτομο. Όλες οι επεμβάσεις έχουν κινδύνους. Σαφώς. Ακόμα και μια ολική γόνατος που λέμε εδώ ότι την κάνουμε σήμερα με τις νεότερες τεχνικές, με ρομποτική πλοήγηση, με μικρή τομή, το ότι περπατάει κατευθείαν. Σαφώς έχουμε ελαχιστοποιήσει το κίνδυνο της θρομβοεμβολής, που είναι μια επιπλοκή των αρθροπλαστικών, την έχουμε ελαχιστοποιήσει, αλλά δεν την έχουμε μηδενίσει. Mm-hmm. Όταν λοιπόν υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό κινδύνου, ναι. Εγώ θα φοβόμουν να κάνω ταυτόχρονα και τα δύο γόνατα και να αυξήσω αυτόν τον κίνδυνο στον ασθενή μου. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει άνετα μετά από 6 μήνες. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και κλείνουμε mm-hmm. σιγά-σιγά, μιλήσαμε για γόνατο. Πάμε λίγο να πούμε και 2-3 πράγματα για το ισχύο. Ναι, στο ισχύο άφησα το τελευταίο. Πολλοί γιατροί ερχόμαστε. Ή και στον νόμο, αν θέλετε να πούμε κάτι. Ό,τι θέλετε. Ερχόμαστε στις προσπελάσεις, σας λέμε τις τεχνικές, έχουμε μπερδέψει τον κόσμο με τα ονόματα. Εγώ ήρθα σήμερα να σας πω για την Super Path προσπέλαση στην οποία κάνω. Όλοι μας θέλουμε το καλύτερο για τον ασθενή. Αυτές οι προσπελάσεις, είτε λέγεται Άμις, είτε Άλμις, είτε Super Path για την οποία θα σας μιλήσω εγώ, αυτό που υπόσχονται είναι ότι δεν κόβουμε τένοντα, δεν κόβουμε μαλακά μόρια στο ισχύο. Και έτσι μιλάμε έχουμε τώρα μόνο για το ισχύο. Μόνο έτσι, εστιάζουμε μόνο για το ισχύο. Θα μας πείτε τη δικιά σας τεχνική. Είναι η Super Path. Super Path. Ξεκίνησα από έναν Αυστραλό πριν 13 χρόνια. Σιγά σιγά ήρθε και στη χώρα μας. Εγώ την έμαθα κάτω στην Αθήνα. Γιατί εξειδικευθήκατε, είπατε, στο Λαϊκό και στο ΚΑΤ. Στο δεν ΚΑΤ. Το είπαμε αυτό στην Αθήνα, ναι. Το ωραίο αυτής της τεχνικής είναι ότι πατάει πάνω στο παλιό και φέρνει το νέο. Δηλαδή, πατάει πάνω στην οπίστια κλασική σιγά, προσπέλαση. Σταδιακά, ναι. Είναι ακριβώς στον ίδιο άξονα της κλασικής οπίστιας προσπέλασης. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι όποτε θελήσει ο χειρουργός για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να τη μετατρέψει στην κλασική, γιατί πολλά προβλήματα προκύπτουν σε ένα χειρουργείο. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Έτσι, ναι. Είτε σε ένα δεύτερο χειρουργείο που μιλήσαμε πιο πριν, μετά mm-hmm. από 20 χρόνια, που πάντα τα δεύτερα γίνονται με την κλασική οπίστια προσπέλαση, mm-hmm. ή περνάει από τον ίδιο δρόμο. Mm-hmm. Γι' αυτό λέγεται. Θεωρώ άρχισε να γίνεται cold standard σε πολλούς χειρουργούς η Super Path. Το καλό με όλες αυτές τις προσπελάσεις είναι ότι δεν κόβεται κάποιος τένοντας και γι' αυτό σηκώνεται. Αναφέρεστε κατευθείαν στο πλεονέκτημα τώρα, που θεωρείτε εσείς πάρα πολύ βασικό σε σχέση με το ισχύο. Και με τις άλλες προσπελάσεις των συναδέλφων. Όλες αυτό προσπαθούν και υπόσχονται. Mm-hmm. Ότι δεν θα κόψουμε κάποιο τένοντα και όντως δεν κόβουμε. Και εγώ από τη Super Path, ούτε άμεσα άλλοι συνάδελφοι. Νομίζω ότι η Super Path έχει καλύτερη εικόνα για τον χειρουργό της κοτήλης και του ισχύου, mm-hmm. με αποτέλεσμα να θεωρώ ότι είσαι πιο σίγουρος για την σωστή τοποθέτηση των εφηθευμάτων, γιατί τελικά ένα χειρουργείο από εκεί κρίνεται, mm-hmm. στο εξάμεινο και στο χρόνο, όχι από τις προσπελάσεις στην αρχή, mm-hmm. όχι από τον πόνο που θα κάνει ο ασθενής στην αρχή ή το πόσο χρόνο θα περπατήσει, αλλά πόσο θα μείνει στον χρόνο. Ναι. Και νομίζω αυτό είναι το βασικότερο και η Super Path το δίνει αυτό. Δίνει αυτή την καλύτερη εικόνα της κοτήλης και του ισχύως της, ώστε να μπουν σωστά οι τοποθέτησεις. Την εφαρμόζεται στη βιοκλινική. Την εφαρμόζεται στη βιοκλινική. Πάλι δεν με την ίδια αναισθησία. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό κρεβάτι όπως mm-hmm. άλλες τεχνικές. Σε κλασικό κρεβάτι. Mm-hmm. Ναι, με περιοχική αναισθησία πάλι, χωρίς να κοιμάται ο ασθενής μπορεί να γίνει. Mm-hmm. Με επισκληρή, επειδή μιλάμε για πόδι. Το ίδιο εφαρμόζεται και στον ώμο, γιατί δεν είπαμε καθόλου για τον ώμο. Στον ώμο είναι λίγο δυσκολότερο να κάνουμε 2 με 2,5 ώρες που κρατάει ένα χειρουργείο ο αρθροπλαστικής mm-hmm. με σκαλινό μπλοκ. Αλλά είναι άλλες επεμβάσεις, είναι πιο δύσκολες. Εμείς τώρα ας μιλήσουμε μόνο για όχι, το ισχύο. Αλλά γίνεται. Γίνεται και γίνεται αυτό. Και αυτό. Γίνεται. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, κύριε Κουκαλά. Σας κουράσαμε λίγο. Ναι. Δεν ξέρω τώρα τι μήνυμα θέλετε να δώσετε, γιατί μου είχατε πει κάτι σε σχέση με τις νεότερες τεχνικές. Γιατί πραγματικά και στην εκπομπή αυτή συζητάμε πάρα πολύ συχνά για θέματα mm-hmm. ορθοπαιδικά.
Έχουμε εξειδικευτεί, θα έλεγα, στο ορθοπαιδικό. Ναι. Λοιπόν, και συζητάμε πολλές φορές, έρχονται εκλεκτοί συνάδελφοί σας ορθοπαιδικοί, συζητάμε για πολλές μεθόδους, τις οποίες κάθε χειρουργός επιτυχημένα χρησιμοποιεί και θέλει να τις παρουσιάσει στον κόσμο, γιατί θεωρεί για αυτόν ότι έχει τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα. Έτσι, ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τώρα, για εσάς, ποιο είναι το νόημα, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να δώσετε σε σχέση με αυτά που μας είπατε και σε σχέση με τις ηλικίες, με τις αρθροπλαστικές. Να μην αφήνουμε τον πόνο να κυριαρχεί και να μας καταβάλει. Ναι. Να επισκεπτόμαστε τον γιατρό, να λύσουμε το πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, όταν υπάρχει η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ γιατρού ασθενούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι, ναι. Και κουμπώσει μεταξύ, γιατί για μένα πρέπει να κουμπώσουν αυτοί οι δύο. Όπως το κλειδί στην κλειδονιά. Τότε μόνο έρχεται η θεραπεία. Mm-hmm. Και η θεραπεία είναι για τον καθένα άλλη. Το σίγουρο είναι ότι ο νέος ορθοπαιδικός θα σκύψει στο πρόβλημα και θα το δει ολιστικά, είτε με ένα ασκησιολόγιο, είτε με PRP που είπαμε, είτε με φυσικοθεραπείες, είτε με αρθροσκοπήσεις, είτε με αρθροπλαστικές. Έχει πλέον στη φαρέτρα του αρκετές λύσεις προκειμένου να βοηθήσει τον κόσμο. Έτσι ώστε να βοηθηθεί ο κόσμος. Και εξαρτάται, όπως είπατε, κύριε Κοκαλάκη, από αυτό, από τη δραστηριότητα, την ηλικία σαφώς, παίζει ρόλο και ηλικία. Και τι δραστηριότητα έχει ο ασθενής στη συγκεκριμένη ηλικία. Λόγω του παρελθόντος προσπαθώ να τους παρακινώ να αθληθούν. Να κάνουν αθλητισμό. Εσείς είστε και αθλητής, γι' αυτό. Γιατί και προλαμβάνουν προβλήματα και θεραπεύουν προβλήματα. Τι είδους αθλητισμό, τώρα έτσι να κλείσουμε με κάτι ωραίο, τι να προτείνουμε στον κόσμο. Ανάλογα με την ηλικία. Υπάρχουν τόσα πολλά αθλήματα. Αθλήματα υπάρχουν, αλλά. Πραγματικά, όχι, δεν υπάρχει. Είναι ο καθένας τι του αρέσει για να ξανακάνει, να μην βαρεθεί και. Ξανασταματήσει. Σωστά. Πρέπει να κάνουμε άσκηση καθημερινά. Είτε λέγεται κολύμβηση αυτό, ναι. Είτε ένα απλό περπάτημα, είτε ποδήλατο, που έχουμε μια πολύ ωραία παραλιακή. Ναι, όντως. Πρέπει ο κόσμος λίγο να γίνει πιο active, πιο δραστήριος. Ναι, γιατί δεν είναι σχέση με το εξωτερικό, ισχύει. Όχι. Σε σχέση με το εξωτερικό, είμαστε πολύ πίσω, πραγματικά. Εκεί βλέπουμε ανθρώπους μεγάλων ηλικιών. Όταν πηγαίνουμε σε συνέδρια όλοι και τους δείχνουμε τις αρθρίτιδες που κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, ναι. Μένουν με το μάτι ανοιχτό, γιατί οι ασθενείς τους πάνε πολύ πιο νωρίς. Και αντιμετωπίζουν έγκαιρα τα προβλήματα τα οποία είναι δραστήριοι. Ναι. Δεν μπορούν να ανοιχτούν να μην αθλούνται οι 60 και 70. Ενώ εμείς το, αν πάθουμε κάτι, κανένα καρδιακιακό ή γενικά άλλα θέματα, τότε αρχίζουμε και κάνουμε το περπάτημα, το τζόκινγκ κτλ. Αλλά το μήνυμα μας και αυτό, έτσι ας κλείσουμε, ότι ο αθλητισμός να μπει ουσιαστικά σε όλες τις ηλικίες. Για μένα, ναι. Για εσάς, ναι. Είστε και αθλητής, κοπηλάτης, άρα λοιπόν αυτό πιστεύω ότι το λέτε και στους ασθενείς, έτσι δεν είναι? Πάντα. Ωραία. Κάθε μέρα να γυμναζόμαστε? Αν γίνεται. Πόση ώρα λέτε εσείς, ας πούμε, για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι, ας πούμε, γύρω στα 60. Νομίζω ένα 40 λεπτό είναι καλό. Την ημέρα? Ναι. Αρκετά είναι. Νομίζω αρκετή ώρα είναι, αν είναι καθημερινά. Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν στον αθλητισμό γυρίσουμε για να τονώσουμε ουσιαστικά και τους μύες μας και να μην οδηγηθούμε γρήγορα, πολύ πιο σύντομα, σε τέτοια θέματα ορθοπαιδικά. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Κοκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, ολοκληρώσαμε την εκπομπή Πάνω από όλη υγεία μου. Συζητήσαμε σήμερα για νεότερες τεχνικές σε σχέση με τα ορθοπαιδικά θέματα. Αρχίσαμε από την PRP, μια συντηρητική θεραπεία. Προχωρήσαμε στη συνέχεια στις αρθροσκοπήσεις, αλλά και στις αρθροπλαστικές. Είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη στις 10, σε επανάληψη. Κάθε Κυριακή και Τρίτη σε επανάληψη στις 10, όπως επίσης και με νέο θέμα την Πέμπτη και το Σάββατο στις 10. Όλα στις 10 το βράδυ. Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Μέχρι τότε λοιπόν, στο επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, ένα επίκαιρο ιατρικό θέμα και πάρα πολύ ενδιαφέρον, να είστε όλοι καλά, να αθλείστε και να σκέφτεστε ότι πάνω απ' όλα η υγεία μου και τίποτα άλλο. Γεια σας.